ευχαριστούμε πολύ. Τον υποδέχεται ο Νίκος Παπάς. Ο Αχιλλέας Τόπας είναι εκεί. Αχιλλέα, είσαι στον αέρα, εάν μας ακούς. Σας ακούω πολύ καλά, να ελπίζω να με ακούτε και εσείς και να με βλέπετε κιόλας. Λοιπόν, πολύ ωραία. Μόλις έφτασε ο κύριος Καμένος και μάλιστα ήρθε και λίγα λεπτά νωρίτερα. Αρκετά νωρίτερα. 8 λεπτά. Αρκετά νωρίτερα. Είδατε ότι τον υποδέχθηκε ο κύριος Παπάς, ο οποίος εκλέγεται με το ΣΥΡΙΖΑ στη Β' Αθηνών. Και πρόκειται τώρα να ξεκινήσει αυτή η πάρα πολύ κρίσιμη συνάντηση. Βεβαίως η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες με το ΣΥΡΙΖΑ τα έχουν βρει και ότι θα έχουμε κυβέρνηση, θα έχουμε σχηματισμό κυβέρνησης εντός της ημέρας. Αυτές είναι όλες οι πληροφορίες αλλά και τα μηνύματα από πολλούς βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι άρχισαν να φτάνουν εδώ στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην πλατεία Κουμουνδούρου. Η συνάντηση θεωρητικά δεν θα έχει διάρκεια μεγαλύτερη από 1,5-2 ώρες, καθώς ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει να παρουσιαστεί και ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, με τις πληροφορίες να λένε ότι πρόκειται ο κύριος Παπούλιας να του δώσει εντολή σχηματισμού κυβέρνηση σήμερα. Κατά πάσα πιθανότητα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, θα ορκιστεί σήμερα ο κύριος Τσίπρας και αύριο θα ορκιστεί η νέα κυβέρνηση που βεβαίως θα έχει κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα υπάρχει και συμμετοχή και των ανεξάρτητων Ελλήνων. Μένει να δούμε τι αρμοδιότητες θα έχουν. Τι αρμοδιότητες θα έχει και εκκρεμότητες, ότι. Τι αρμοδιότητες θα έχουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, ναι, και ναι, τι συμμετοχή θα έχουν στην κυβέρνηση αυτή ακριβώς. Και βεβαίως υπάρχει ακόμα και η εκκρεμότητα εντός εισαγωγικών των πιθανών συναντήσεων μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και των κύριων Θεοδωράκη και Κουτσούμπα. Συναντήσεις οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα και από ό,τι μαθαίνουμε, μάλλον θα λάβουν χώρα αύριο. Αλλά και αυτό το λέω με επιφύλαξη, μπορεί να έχουμε και συναντήσεις σήμερα. Θα το δούμε αυτό. Οπότε, Αχιλλέα, παραμένει εκεί.